Γεια σας από την Παρικιά, από το Δημοτικό Στάδιο Πάρου. Είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική των μεταξύ των ομάδων του τοπικού αθλητικού ομίλου Πάρου και της Ιέλας Καμαρίου. Οι συνθέσεις των ομάδων. Οι φιλοξενούμενοι θα κατέβουν με τον Καλαμάτα, τον Κάση, τον Μπρίτσα, τον Δημητρακόπουλο, τον Σπανό, τον Φίλον, τον Ερίκο, τον Μινδρινό, τον Αγγελακά, τον Δαβιλά και τον Βλαβιανό, έχοντας τον πάγκο τους Καψάλη, Πάγια, Λιγνό, Πασπαντόγλου, Μπαλί, Καραμαλέγκο, Μαντούση. Ο κύριος Τριανταφυλάκος έχει διαλέξει τον Βασιλάρη, τον Φραντζεσκάκη, τον Σέγκα, τον Τζού και τον Ράπτη, τον Χατζία, τον Τζόκα, τον Γαβαλά, τον Γιαννούλη, τον Τριανταφυλίδη και τον Γουρτζίδη, έχοντας τον πάγκο τον Κρόνη, τον Καντιώτη, τον Σαρίγκ, τον Κωνσταντίνο, τον Γεωργιάδη, τον Χούσκα, τον Κληρονόμο και τον Σκιαδά, τον Σπύρο. Το Σφόρ και Κλάδες βρίσκεται εδώ χάρη στις χορηγίες της Πανεμπορικής, της Φωτεινής Πανού, στον περιφερειακό Παρικιάς, με 22 840 22 552 τηλέφωνο. Πανεμπορική με χρώματα, μονοτικά, εργαλεία χειρός, σύστημα ανάμειξης χρωμάτων, μηχανήματα ηλεκτρικά και βενζινοκινητά, είδη και γκαλερίας, επιλοποιίας, διακοσμητικά προϊόντα σπιτιού, καθώς και φιάλιση υγραερίου. Επίσης, χορηγή μας είναι το gym, το σύγχρονο γυμναστήριο στην Παρικιά του Αντώνη του Μιλωνά, στο ποτάμι, στο μπουνταράκι της Παρικιάς, 22 840 27 605, ένας άρτια εξοπλισμένος χώρος για όσους θέλουν να γυμναστούν, κατάλληλος για την φυσική κατάσταση και όχι μόνο. Επίσης, τα άνθη φυτά Ντίνα στο περιφερειακό της Παρικιάς, με διακοσμή, συστολισμή, αποστολή λουλουδιών σε όλο τον κόσμο. Τηλέφωνο 22 840 25 009. Και τέλος, το pet training της Ιακωβίνας, Ιακωβίνας Club, ειδική ψυχολόγος, σύμβουλος διατροφής, κουρέματα, καλοπισμοί, Ιακωβίνας Club. Αυτή είναι η πολύτιμη χορηγή μας. Όλα είναι έτοιμα υπό την διαιτησία των κυρίων Κουζούμη, που έχει βοηθούς τον κύριο Αρμακόλα και τον κύριο Βαγγέλη τον Ρούσο, ενώ μόλις αρχίζει το παιχνίδι. Που τα αποτελέσματα στην αρχή δεν έχουν βοηθήσει στο να αποκτήσει η ομάδα την κατάλληλη ψυχολογία, διότι και στο κύπελο αποκλείστηκε από τη Λάβα, αλλά και η τύση και 0-1, ενώ τώρα ξεκινάει μια κοφτή παλιά. Είναι ο Ράπτης μόνος που προσπαθεί να την τσιμπήσει. Βγαίνει στα πόδια του Καλαμάτας, επειδή την έχει ρυθμό από τα πρώτα του λεπτά. Να πάλι ο Άοπαρου, Γιουρτζίδης, Γιαννούλη, συνονούνται δύο τους. Πέφτει, αφήνει το πλεονέκτημα σε καλή θέση. Την μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο σουτ. Σπάνια ευκαιρία για τον Άοπαρου. Το σουτ του Ράπτη. Μπήκε το οριζόντιο δοκάρι. Και επειδή δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από τους χάφτης Θέλας για να δεθούν την μπάλα, η προβολή τώρα του Γιαννούλη είναι επικίνδυνο παιχνίδι πάνω στο φίλον. Άρα είναι φάουλ για την Θέλα. Στο ημικύκλιο εκτελείται. Δαβιλάς βγάζει τον Αγγελακά. Είναι σε καλή θέση. Τσιμπάει την μπάλα. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Έρχεται γκολ 0-1 από τον Βλαβιανό. Φίλοι και φίλες, σε μια ανύποπτη φάση στο 17 βγήκε η κάθετη στον, από δεξιά στον Ρίκο, πλάσαρε τον εξερχόμενο Βασιλάρη, η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το πλασέ του Ρίκου στο 17 και ήρθε στην, πήρε το rebound που λέμε ο Βλαβιανός και άνοιξε το σκορ για τη Θέλα 0-1. Κόντρα στη ροή του αγώνα θα έλεγα. Και ο Χατζία βγάζει στον Ράπτη, αποφεύγει ωραία με το κοντρόλ και θέλει να βρει τον Γιουρτζίδα, αλλά κοντράρεται η μπάλα και έρχεται ο Βλαβιανός, ο Δαβιλάς. Ωραία κάθετη παλιά, τέτα τέτ καινούριο, 2-0, 2-0, αμέσως το 0-2 με τον Αγγελακά. Το μισό γκολ ανήκει στον Δαβιλά με την ωραία κάθετη. Αμέσως λοιπόν, να πως αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Στο 20 λεπτό λοιπόν γίνεται το 1-2 με τον Φίλνα και τον Ερίκο που είναι γρήγορος. Είναι στο δεύτερο δοκάρι, ακάλυπτη ήταν δύο παίχτες. Έρχεται όμως ο Τσού και πρώτος στην μπάλα. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Ο Χατζία έλειπε από αυτή τη φάση τώρα.
τώρα έχει φύγει και έχει πάει έξω αριστερά. Ο ΡΑΠ της ελέγχει, έχει επιλογή την κίνηση του Τριανταφυλλίδη που θέλει να βγει, όμως ο Δημητρακόπουλος βγαίνει, καλύπτει, διώχνει πλάγιο. Τώρα Καβαλάς έχει χώρος, σηκώνει το κεφάλι να δει τις επιλογές του, θέλει κάθε τα αναγκαίτα, καταφέρνει τον τζόκο, αυτός προσπαθεί, μπερδεύεται. Διώνονται η μπάλα. Να ο Αγγελακάς με τον Τσούκη ένας μένανε. Δεν έχει επιλογές, μπαίνει περιοχή. Έχει βγει πλάγια όμως και προλαβαίνει εν τέλει ο νεαρός, ο Άγγελος ο Τσούκη. Είχε σωστή τοποθέτηση, το ανάγκασε να πάει στα πλάγια και στη δεύτερη προσπίση του τσιμπάει την μπάλα. Κόρνερ για την Κόρνερ. Πολύ το Χατζία που έχει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα που ανατρέπεται από τον Ερίκο. Στο βηματισμό του πάνω είναι φάουλ. Εκτελείται γρήγορα, ωραία τώρα ο Γιάννουλης που είχε έρθει πιο πίσω και βρίσκει το Ράπτη. Νέα φάση, νέα μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη, είναι η τρίτη φορά που γίνεται η ίδια φάση. Ο Γιάννουλης πάλι το ίδιο. Αυτή τη φορά πάει μπάλα δεξιά για να δούμε τώρα ο Ράπτης. Ωραία δευτεροδοκάρι. Θέλει να πιάσει την κεφαλιά ο Γκουρτζίδης, αλλά δεν κάνει σωστό υπολογισμό. Την κάρφωσε μπροστά του στο ένα μέτρο και με τον γκέλ πήγε ωραία και αναπαύθηκε η σφαίρα στα χέρια του Καλαμάτα που ανησύχησε και σε αυτή τη φάση. Να με χώρο ο Κωνσταντινίδης. Κάνει καλό το πρώτο κοντόλ. Σηκώνει την μπάλα για τώρα από τη δεξιά. Θα γίνει κάτοχος ο τελευταίος. Θα την κατεβάσει. Ο Μπρίτσα την πατάει για τον Γιαννούλη. Ωραία φαλτσαριστή. Κατευθείαν για να πάει μπάλα για γκολ. Να δεν μπορεί ο Τσόκα ούτε να σουτάρει ούτε να πασάρει στο Γκουρτζίδη. Με μπορεί και την δίνει στο Βασιλάρι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, φίλοι και φίλες, πολυκλάδες.gr. Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. 0-2 η Θήλα, επαναλαμβάνω. Φίλοι και φίλες, σήμερα το πρωί, Κυριακή πρωί, στη Μπαρικιά, με την πολύτιμη χορηγία των Γυμναστήριο The Gym στο ποτάμι Παρικιά, στο Μπουνταράκι, του Αντώνη Μιλωνά, 27605 2840 27605 το τηλέφωνο τους, σε ένα πραγματικά σύγχρονο και ιδανικό χώρο για να αθληθεί κάποιος πλήρως εξοπλισμένο. Τα άνθη φυτά Ντίνα στο περιφερειακό της Παρικιάς. Διακοσμήσεις, στολισμοί, αποστολή λουλουδιών σε όλο τον κόσμο. 22 840 25 009. Το Ιακωβίνας Club Pet Training, ειδική ψυχολόγος, σύμβουλος διατροφής, κουρέματα και καλοπισμός. Και η πανεμπορική της Φωτεινής Πανού στον περιφερειακό Παρικιάς, 22 840 22 552. Χρώματα μονοτικά, εργαλεία χειρός, συστήματα ανάμειξης χρωμάτων, μηχανήματα ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα, είδικη γκαλερίας και επιπλοποιίας, επίσης διακοσμητικά προϊόντα σπιτιού και φιάλες υγραερίου, όλα αυτά στην πανεμπορική της Φωτεινής Πανού, στην Παρικιά, στον περιφερειακό. Τριανταφυλλίδης ελέγχει, στο Βασιλάρι πίσω. Δεν μπορεί να πιάσει, πιέζεται, κάνει το λάθος. Πατάει την μπάλα ο Αγγελακάς, είναι μόνος του χωρίς τέρμα η εστία. Αλλά μαντεύει το πλασέ του Αγγελακά ο Χατζία. Ανεβαίνουν οι γραμμές. Και φάουλ τώρα για τον Αοπάρου. Που προηγουμένως είδε το χάρο με τα μάτια του, θα έλεγα, στο λάθος του, την εννοήση του Βασιλιά με τον Χατζία. Εποφελήθηκε ο Αγγελακάς, πήρε την μπάλα, ήταν πλάγια μόνος του, το τέρμα ήταν κενό. Δοκίμασε για να δούμε τώρα, ωραίο είναι αυτό το φάουλ, περνάει μπάλα, γκολ. Γκολ, 1-2 στο 54. Δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα εκεί ο Γιαννούλης που εμπλέκτηκε, που ενεπλάκει στην φάση. Ή τον γκολ θα το χρεώσουμε στο 30. Έχει ρυθμό, πολλές φάσεις και ήθελε έλεγχα σε ευκαιρίες. Πέτυχε τα δύο γκολ, έχει τρία γκολ. Είναι ένα γεμάτο παιχνίδι για τους θεατές. Να ο Αγγελακάς από αριστερά που ταλαιπωρεί τον Τζούκε, περνάει 1-2 κόντρες, εποφελείται, γυρνάει, σουτάρει. Πέφτει στη γωνία του ο Βασιλάρης, διώχνει. Ωραία ατομική προσπάθεια αυτού του Αγγελακά. Βγαίνει ωραία ο Δαμπιλάς και κόβει και ο Φίλωνας δίνει την ευκαιρία να κάνει μια μακρινή παλιά που τον ελέγχει ο Σένκα.
ο οποίος κάνει το λάθος, γίνεται το πλασέ και είναι αιστεία, ο Αγγελακάς δεν μπορεί να το χάσει και γίνεται το γκολ. Με άδοξο τρόπο θα έλεγα, στο 62, 1-3 η θύελα του 60 με το τρίτο γκολ του Αγγελακά. Τα άλλα γκολ για τους φιλοξενούμενους, ο Βλαβιανός και ο Ερίκος, ενώ ο Τριανταφυλλίδης σούταρε αυτό το περίεργο. Να τώρα πάλι πιέζεται, πάει να γίνει το ίδιο λάθος, γίνεται, είναι απίστευτο δηλαδή. Νέα χαμένη ευκαιρία. Τώρα ο Φίλων με το κεφάλι, με τον Ερίκο που έχει βγει δεξιά, βγαίνει ο Κάση, συγκλίνει ο Ερίκος με τα αριστερό, θα σουτάρει. Θα αποκρούσει με δεύτερη προσπάθεια ο Βασιλάρης. Και έχουμε τώρα κάρτα στον Παλί. Στον Παλί, μακριά από την μπάλα, κάτι θα είπε, κάτι θα διαμαρτυρήθηκε. Και βρίσκω την ευκαιρία να σας επαναλάβω τους χορηγούς της σημερινής μας μετάδοσης, που είναι η Πανεμπορική της Ποτενής Πανού, στο περιφερειακό της Παρικιάς. Χρώματα, μονωτικά εργαλεία, συστήματα ανάμειξης χρωμάτων, μηχανήματα ηλεκτρικά και μεζινοκίνητα, ειδικοί καλλιεργίες ευπλοποιίας, διακοσμητικά προϊόντα σπιτιού και φιάλες γραερίου, 22840-22552, το τηλέφωνο της Φωτεινής Πανού στο περιφερειακό της Παρικιάς. Το Ιακωβίνας Club Pet Training, ειδική ψυχολόγος, σύμβουλος διατροφής, κουρέματα, καλοπισμός. Άνθη Φυτά Ντίνα, στο περιφερειακό της Παρικιάς, με μεγάλη παράδοση στο συγκεκριμένο χώρο, με διακοσμήσεις, στολισμούς και αποστολούς δυο σε όλο τον κόσμο. Ο Γιαννούλης δεν μπορεί να αποφύγει, ο Φίλων, πολλή δουλειά. Ο Μπαλής αποφεύγει, ωραία βγάζει τον Βλαβιανό σε καλή θέση, πλασάρι, δεν φτάνει μπάλα στον Αγγελακά. Κόβει ο Τσούκε, αλλαγή ωραία παιχνιδιού για να βγει ο Λιγνός. Και έχει κολλήσει άμυνα και είναι δύο παίχτες μόνοι τους μέσα στην περιοχή και μπαίνει ο Λίγνος και κόβει την μπάλα. Να όμως πάλι ο Τσούκε που για άλλη μια φορά κόβει. Κρόνηση υποδέχεται με τον Γιαννούλη, δύο τους, Φραντζεσκάκης δεξιά, ωραίο τρίγωνο, για να δούμε τον Κρόνη. Είναι καλή σέντρα, πάει να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι ο Γιαννούλης. Και τελικό σφύριγμα του κυρίου Κουζούμη. Επαναλαμβάνω φίλοι και φίλες, η θύελα Καμαρίου, αφού προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Βλαβιανού στο 17 και του Ερίκου, επαναλαμβάνω και διορθώνω γιατί είχα πει Αγγελακά στην αρχική μου, σε πρώτη φάση, ο Ερίκος λοιπόν ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Έλειψε το μέχρι 0-2. Στο δεύτερο μείωσε νωρίς ο Τριανταφυλλίδης, με απευθείας εκτέλεση φάουλ σε μια σέντρα σουτ. Πήρε φάλτσα η μπάλα, έσκασε το έδαφος και πήγε στο γάμα για να έρθει στο 60 ο Αγγελακάς να κάνει το 1-3, να βάλει οριστικά τέλος στις προσπάθειες του Αοπάρου που έδειξε καλή εικόνα, πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη, ωραίο παιχνίδι, καλές και οι δύο ομάδες, καθαρό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. Αυτά από την Παρικιά, Αοπάρου, θύελα Καμαρίου, 1-3, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, καλό μεσημέρι.